Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με μια ακόμα ζωντανή σύνδεση, μια όμορφη πρωτοβουλία εθελοντισμού με την υπογραφή μιας εθελοντικής ομάδας που έχουμε στηρίξει αρκετά μέσα από την εκπομπή μας, την ομάδα Ζωδρό με έδρα το Ηράκλειο. Και δίπλα σε αυτή την εθελοντική ομάδα βοήθησε βέβαια και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου και του 6ου Νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού. Τι έκαναν εκεί οι άνθρωποι εθελοντές? Ζωγράφισαν παιχνίδια, υπαίθρια, έβαλαν χρώμα λοιπόν. Και να καλησπερίσω την κυρία Μαρία Συντιχάκη, η οποία είναι μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και την κυρία Δέσποινα Τσιουπλή, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Τσιουπλή, ναι. Η οποία είναι διευθύντρια του 3ου. Είμαστε το 3ο και 6ο νηπιαγωγείο. Ναι, καλησπέρα ναι. σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νέας Αλικαρνασσού. Βρισκόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε εδώ με τη διευθύντρια του 3ου. Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που προβάλλετε τη δράση που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας. Με τη βοήθεια πάντα της κυρίας Γογός Πιλάτου και της Νίκη Γκοράνοβα, της εικαστικού από την εθελοντική ομάδα Ζωδρό. Ναι. Να σας ενημερώσουμε ότι φέτος πρώτη φορά έγινε. Προσπαθήσαμε να ιδρύσουμε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και επειδή, όπως είπατε, δεν υπήρχαν παιχνίδια στον προάβλιο χώρο για να παίξουν τα παιδιά, εφόσον είναι και νηπιαγωγείο, προσπαθήσαμε σαν Σύλλογος και με τη βοήθεια του Συλλόγου που αναφέρατε να βάλουμε χρώμα, να βάλουμε παιχνίδια για να μπορούν τα παιδιά μας έστω να παίζουν. Μπράβο. Και να βλέπουμε τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι έχετε βάλει χρώμα στην καθημερινότητα παιδιών σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Και θέλω λίγο και το σχόλιο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα και φωτογραφίες και της διευθύντριας. Ναι. Βεβαίως. Βέβαια. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Περιμένουμε. Βέβαια, βέβαια. Την καλησπέρα μας, κυρία Σιουπλή. Λέω, βάλατε χρώμα εκεί σε παιδιά σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και πολύ καλά κάνετε. Ο εθελοντισμός πρέπει να δείχνει το δρόμο. Σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, ξεπερνάμε και την όποια γραφειοκρατία. Παίρνουμε ένα μολύβι, παίρνουμε ένα πινέλο και προχωράμε σε μια εικαστική παρέμβαση. Ακριβώς όπως το επισημάνατε και σαν προϊστεμένη του 3ου νηπιαγωγείου και εκ μέρους της κυρίας Ματάνη, που είναι η προϊστεμένη του 6ου, Θωμαή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους εικαστικούς που βοήθησαν εθελοντικά και την εθελοντική ομάδα και τους γονείς που πήραν αυτή την πρωτοβουλία φέτος να ομορφύνει η αυλή μας, ώστε τα παιδιά να βλέπουμε και εμείς τα χαμόγελά τους και να αξιοποιούμε δημιουργικά το χρόνο μας. Η παρέμβαση αυτή πότε ολοκληρώθηκε? Η παρέμβαση, από όσο γνωρίζω, ξεκίνησε μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων. Ναι. Δηλαδή με την Δευτέρα που επιστρέψαμε, την προηγούμενη Δευτέρα στο σχολείο, βρήκαμε την αυλή μας ζωγραφισμένη. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους. Οι αντιδράσεις των παιδιών? Ήταν πάρα πολύ ένθερμες, τους άρεσε πολύ, παίζουμε στα διαλύματα. Ναι. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός τώρα αυτές τις μέρες να τη χαρούμε παραπάνω. Να βοηθήσει ο καιρός, να βοηθήσει ο κορονοϊός. Είναι ένας συνδυασμός κάπως περίεργος αυτό το διάστημα. Είναι περίεργες εβδομάδες. Ακριβώς. Υπομονή. Υπομονή. Γνωρίζουμε τον αγώνα σας και εσάς προσωπικά και των εκπαιδευτικών σε αυτή τη συγκυρία του COVID. Βέβαια, έχετε να κάνετε με μικρά παιδάκια, με μικρές ηλικίες. Κυρία Τσκουπλή, να σας ευχαριστήσω. Να δώσουμε λίγο το λόγο και να κλείσουμε και με την κυρία Συντιχάκη. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά. Κυρία Συντιχάκη, ξέρετε, μας είπε η διευθύντρια του σχολείου εκεί για τις όμορφες αντιδράσεις των παιδιών. Δεν ξέρω, γυρνώντας τα παιδιά σπίτι, πώς αντέδρασαν? Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Έχουν όρεξη για να έρχονται στο σχολείο, γιατί πλέον υπάρχει τρόπος να παίξουν. Δεν υπήρχε καθόλου, όπως το βλέπετε δηλαδή, ήταν σκέτο, άσφαλτος. Δεν υπήρχε τίποτα να παίξουν, απλά τρέχανε. Τώρα υπάρχει κίνητρο να παίξουν, έχει φιδάκι, έχει κουτσό, έχει. Πολλά έχουν δημιουργήσει εδώ. Ξέρετε, αυτό και το κίνητρο. Και οι κοπέλες στην ομάδα. Να βγουν από αυτή τη δύσκολη συγκυρία με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, με τα αντισηπτικά που πρέπει βέβαια να εισέλθουν στην καθημερινότητα ενός μικρού παιδιού. Έχουμε και πολλά κρούσματα σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά απ' την άλλη, να τους δώσουμε και μία διέξοδο. Όπως το λέτε. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς και στους εθελοντές και σε την ομάδα Ζωδρό. Και με το καλό να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Για την προβολή, γιατί μπορεί να πάρουν πρωτοβουλία και άλλα σχολεία μέσα από αυτό. Βέβαια, βέβαια. Δείχνετε το δρόμο.